Παρασκευή 1η Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι εμφανίσεις του πιο ξεχωριστού σχήματος για το φετινό χειμώνα στο Θέατρο Music Hall. Ο Νίκος Κουρκούλης, η Κέλλη Κελεκίδου και ο Κώστας Καραφώτης διασκέδασαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες τους θαμώνες που είχαν γεμίσει ασφυκτικά το νυχτερινό κέντρο. Άγχος θα έλεγα υπάρχει, αλλά λίγο. Δεν είμαι σαν άνθρωπος που πολύ αγχώνομαι. Αγχώνομαι σε λογικά πλαίσια και θα έλεγα αφού του τελειώσει η βραδιά. Όταν κάνω απολογισμό της βραδιάς δηλαδή, δεν είμαι τόσο αγχωμένος για να κάνω απολογισμό και εκεί με πιάνει το άγχος το τι πρέπει να κάνω την επόμενη μέρα. Δημιουργούμε ένα θεατρικό σκετσάκι. Βρισκόμαστε πάνω στη σκηνή μαζί με την Κέλλη και τον Καραφώτη. Δισκογραφικά έχουμε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι το «Ποια είσαι εσύ» ραδιοφωνικά και ιντερνετικά πάει πάρα πολύ καλά. Που δείχνουν τα στοιχεία τώρα τουλάχιστον. Ετοιμάζουμε το νέο CD album, το οποίο κυκλοφορεί μέχρι τέλος Οκτώβρη. Νομίζω σήμερα ότι τα συναισθήματά μου είναι όλα πρωτόγνωρα. Γιατί έχω αφήσει πρώτη φορά το μικρό μου Θάνο σπίτι, Ραφαήλ. Έχω βγάλει καινούργια δισκογραφική δουλειά. Έχω 1,5 χρόνο να ανέβω στη σκηνή, γιατί όπως ξέρεις είναι τελείως off. Δηλαδή, αφού σταμάτησα και έμεινα έγκυος και γέννησα, εννοείται πάντα και θα το ξανακάνω. Εύχομαι για την ευλογία. Μακάρι ο Θεός να μ' αξιώσει να κάνω και περισσότερα παιδιά. Η έναρξή μου είναι φανταστική. Θα σας αφήσω να τη δείτε για να καταλάβετε τι εννοώ. Και το ντουέτο μας που κάνουμε μαζί με τον Νίκο και συμμετέχει ο Κώστας ο Καραφώτης, είναι ένα ντουέτο που έχουμε μεταφέρει σε εισαγωγικά τη ζωή μας πάνω on stage. Δηλαδή θα δεις σιδερόστρες, θα δεις απλόστρες, θα δεις εγώ βγαίνω με ρόμπα, ο Νίκος με πιτζάμα και κάνουμε ένα λογοπαίγνιο με τραγούδια. Ξεκινάμε σήμερα Παρασκευή στο θέατρο εδώ με τον Νίκο τον Κουρκούλη και την Κέλλη την Κελεκίδου και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να παρουσιάσουμε στον κόσμο κάτι πάρα πολύ όμορφο και μοναδικό. Στο δικό μου πρόγραμμα, το πρώτο μου προσωπικό πρόγραμμα, ακούτε κομμάτια από τον πρώτο μου δίσκο και μετά καινούργια κομμάτια από τον τελευταίο δίσκο που υποκλίνομαι και το «Δε σου αξίζει», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα σαν νέο σίγγλ του δίσκου. Πάρε το που κάνεις,